Τα έντονα φαινόμενα χτυπούν εδώ και ένα δίωρο περίπου την Αττική, μέρη της Βόρειας Ελλάδας και μέλη της Πελοποννήσου. Πρώτη εικόνα από τον Γιάννη Ρίγο. Γιάννη, καλησπέρα, πες μας πού βρίσκεσαι. Βρισκόμαστε στους Αγίους Αναργύρους, εδώ σε ένα σημείο το οποίο υπάρχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Τα βουλωμένα φρεάτε είχαν ως αποτέλεσμα εδώ να συσσωρευτούν ύδατα στην οδό Αλκιβιάδου. Βλέπετε εδώ μάλιστα και οι κάτοικοι προσπαθούν με τα ίδια τους τα χέρια να καθαρίσουν τα βουλωμένα φρεάτη έτσι ώστε να φύγουν τα νερά. Το συγκεκριμένο θέμα εδώ στην συγκεκριμένη περιοχή είναι ότι τα νερά μπήκαν και σε κάποια σπίτια εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του ενός σπιτιού λείπει αυτή τη στιγμή. Έρχεται από τον πόρο Κακίν Κακός, καθώς και το αυτοκίνητο που βλέπετε εδώ, στο οποίο μέσα έχουν μπει νερά, του ανήκει και περιμένουμε να έρθει εδώ από στιγμή σε στιγμή. Το θέμα, Βρεγιάννη μου, είναι πώς δικαιολογούνται τα βουλωμένα φρεάτια. Περιμένουμε τρεις μέρες αυτή τη κακοκαιρία. Ξέρουμε πότε θα χτυπήσει, πού θα χτυπήσει και είναι βουλωμένα τα φρεάτια. Και πραγματικά δηλαδή είναι να απορρίσεις. Οι κάτοικοι εδώ. Οι κάτοικοι εδώ καταγγέλουν μάλιστα ότι δεν έχουν καθαριστεί τα συγκεκριμένα φρεάτια εδώ και αρκετό καιρό και αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο επί της ουσίας πλημμύρισαν. Βλέπετε ότι ο δρόμος έχει κλειστεί. Εδώ υπάρχει και μηχάνημα έργου από τον Δήμο. Απομάκρυναν τις σχάρες που πάνω υπήρχαν φερτά υλικά αλλά και καλάμια και ξύλα για να απομακρυνθούν. Πάντως, και να σιγά τώρα έχει να φύγουν, τα νερά. Η έντονη βροχόπτωση. Πάμε και στην Κωνσταντίνα Ζωτοπούλου. Να δούμε από άλλο σημείο. Κωνσταντίνα, πού βρίσκεσαι? Νίκο, βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου, όπου τώρα η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Πριν από λίγο έπεσε μεγάλος όγκος νερού εδώ στο Χαλάνδρι. Έχει περίπου ένα τέταρτο και 20 λεπτό που σταμάτησε η βροχή. Τώρα άρχισε να ψυχαλίζει πάλι βέβαια. Ευτυχώς δεν υπήρξαν έντονα προβλήματα στην περιοχή. Αυτό ήταν ευχής έργο γιατί... από τις πληγήσεις. Είχαμε μια μεγάλη αγωνία και για το Χαλάνδρι και για τα Βρυλίσια, γιατί είναι περιοχές οι οποίες έχουν καεί. Βλέπουμε ότι έχει ξαναβγεί ο ήλιος, έχει σύννεφα ουρανός, δεν θα βρέξει άλλο. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα έρθει η οθόνη τώρα για να σας δείξω τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε να δούμε και την εικόνα έξω από το Μέγκα, εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού αυτή τη στιγμή και την Άσπα Μπαλέτα. Βλέπετε και εδώ την οθόνη βρέχει, την εικόνα συγγνώμη, βρέχει αρκετά, χωρίς όμως να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Άσπα, καλησπέρα. Είναι η Άσπα Μπαλέτα κοντά μας. Για πες μας. Νίκο, πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε η βροχή στην Καλλιθέα, στη Λεωφόρο Συγκρού, όπως βλέπουμε. Νωρίτερα έριξε και χαλάζει. Ευτυχώς τώρα έχει σταματήσει και δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα. Και είχαμε και μικρό προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Έτσι, ειδικά στα βόρεια προάστια, είχαμε αρκετά σημεία όπου κόπηκε το ρεύμα. Ναι, ακριβώς, ναι, Νίκο, σε πολλές περιοχές της Αττικής νωρίς το μεσημέρι κόπηκε το ρεύμα. Εδώ βλέπουμε το χαλάζι που έπεσε στο Ήλιον περίπου πριν από 2 ώρες, δημιουργώντας ελαφρά προβλήματα ευτυχώς. Επίσης, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια στο Γαλάτσι, στη Νέα Ερυθρέα, στην Πετρούπολη, στο Μαρούσι, σε πολλές περιοχές της Αττικής. Και οι καταιγίδες αυτές συνοδευόντουσαν από κεραυνούς. Στην Πεντέλη είχαμε φωτιά, αλλά και στην Εύβοια, όπου επίσης είχαμε έντονη βροχόπτωση. Εδώ βλέπουμε φωτιά που ξέσπασε. Ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Σιγά σιγά είμαστε στις 4:01. Όσο θα προχωράει το απόγευμα, θα έχουμε τα φαινόμενα να μετριάζονται και να σταματούν. Θα γίνει το ίδιο όμως και αύριο το μεσημέρι. Και αύριο ίσως τα φαινόμενα είναι ακόμα πιο έντονα. Ελάτε να δούμε λίγο τι περιμένουμε και τι θα συμβεί αύριο. Πρώτα απ' όλα, αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα από όλη τη γη αυτή την ώρα. Πάμε λοιπόν να εστιάσουμε τώρα πρώτα απ' όλα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν για να έρθουμε εδώ που είναι το Μέγκα, δηλαδή στην Αθήνα, στην παραλιακή ζώνη, στην Λεωφόρο Συγκρού. Οι κόκκινοι σταυροί που βλέπετε είναι κεραυνοί οι οποίοι έχουν πέσει. Το βλέπετε και εδώ, ακόμα στην Αττική υπάρχει κακοκαιρία. Έχει υποχωρήσει σημαντικά, αλλά υπάρχει κακοκαιρία. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα και να δούμε τα σημεία όπου υπάρχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αν λοιπόν φέρουμε το χάρτη εδώ, θα δείτε ότι εκεί που τώρα φαίνεται ότι έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι πρώτα απ' όλα στην περιοχή της Αττικής.
υποχωρούν όμως. Στην περιοχή της Πελοποννήσου που επίσης βλέπουμε να υποχωρούν και στη Χαλκιδική. Αυτά είναι τα τρία σημεία που αυτή την ώρα εστιάζεται το πρόβλημα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και κάτι ακόμα. Να δούμε δηλαδή το πόσοι κεραυνοί έπεσαν, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακά τα νούμερα. Θα δούμε λοιπόν, αφού καθαρίσουμε την οθόνη και λογικά καθαρίστηκε, να δούμε τον αριθμό των κεραυνών. Πρέπει να μας κάνει και τη χάρη το μηχάνημα. Θα μας την κάνει. Πάμε λοιπόν να δούμε ξανά. Ωραία. Νομίζω ότι τώρα θα τα καταφέρουμε. Να δούμε λοιπόν από αυτό εδώ το σημείο πόσοι κεραυνοί έχουν πέσει το τελευταίο διάστημα. Θα βγει η μέτρηση και θα την δούμε σε λίγο. Το βλέπετε εδώ. Μόνο στην περιοχή της Χαλκιδικής έχουμε τις τελευταίες δύο ώρες 584 κεραυνούς. 1100 έχουμε στην περιοχή της Πελοποννήσου. Στο κέντρο της Πελοποννήσου, κυρίως στο νομό Αρκαδίας. Είναι μια πολύ έντονη δραστηριότητα και ανοίγω το χάρτη. 282 κεραυνοί έχουν πέσει το τελευταίο δίωρο εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, 201 και 75, και όπως βλέπετε το πράγμα απλώνει. Ακόμα πάντως έχουμε έντονη δραστηριότητα στην Πελοπόννησο, έχουμε και στην Αττική. Τώρα, οι επόμενες ώρες φαίνεται ότι θα είναι ώρες που το πράγμα θα αποκλιμακωθεί. Αν πάμε τώρα πίσω να δούμε τι περιμένουμε αύριο το απόγευμα, δηλαδή να δούμε τι θα ζήσουμε αύριο το μεσημεροαπόγευμα για την ακρίβεια. Λίγο χρόνο θέλει η οθόνη μας για να καθαρίσει. Πάμε λοιπόν στο Windy για να δούμε τώρα από εδώ τι περιμένουμε αύριο το μεσημέρι. Αν πάμε αύριο στις 2 το μεσημέρι, 3, βλέπετε ότι περιμένουμε έντονα φαινόμενα και στην Αττική. Να απλώσω λίγο μόνο το χάρτη για να φαίνεται όλη η Ελλάδα, να φανεί και η Βόρεια Ελλάδα και η Κρήτη. Έχουμε λοιπόν την Αττική να βρίσκεται και αύριο στο μάτι του κυκλώνα. Και την περιοχή της Πελοποννήσου και την περιοχή της Λαμίας θα βρέχει και στην Κρήτη και θα βρέχει πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή σε αυτό εδώ το σημείο. Όταν το καθαρίσω θα μπορέσω ίσως λίγο ακόμα, συγγνώμη, να το μικρύνω για να δείτε και πάνω την Βόρεια Ελλάδα περισσότερο. Και εδώ θα φανεί καλύτερα. Βλέπετε λοιπόν ότι και στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης θα έχουμε φαινόμενα. Είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ. Αλλά και στην Αττική και στην Πελοπόννησο. Στην ουσία χτυπάει τα ίδια σημεία. Τα ίδια σημεία σήμερα και αύριο το μεσημέρι. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Αυτό είναι το ότι μέχρι τώρα περιμένουμε και ελπίζουμε να μην οδηγήσει σε ακραία φαινόμενα. Να μείνει δηλαδή μια βροχή η οποία τουλάχιστον θα γεμίσει τους ταμιευτήρες. Γιατί εδώ που έχουμε καταντήσει, είμαστε από τη μια μεριά να λέμε βόηθα Παναγία και ρίξε μια βροχή, και από την άλλη, μόλις αρχίζει και βρέχει, να κάνουμε το σταυρό μας για να μην πλημμυρίσουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν,